Ο κίνδυνος για νέες πλημμύρες στη συνοικία του Αγίου Θωμά μπορεί να πέρασε, αλλά οι κάτοικοι τώρα έρχονται αντιμέτωποι με την πραγματική εικόνα της καταστροφής. Σχεδόν μία εβδομάδα μετά από τις φωνικές πλημμύρες, το νερό υποχώρησε και έτσι μπόρεσαν να μπουν στα σπίτια τους και να αντικρίσουν την δραματική κατάσταση. Ό,τι βρισκόταν κάτω από το 1,5 μέτρο καταστράφηκε. Σπίτια ολόκληρα, νοικοκυριά, ρουχισμός, τα πάντα μετατράπηκαν σε μία άμορφη μάζα λάσπης. Θέλουμε βοήθεια. Δεν θέλουμε ούτε φωτογραφίες ούτε κάμερες. Θέλουμε βοήθεια. Θέλουμε χέρια να βγάλουμε τα πράγματα έξω. Πνιγήκαμε. Πνιγήκαμε και τα γαϊδούρια κάθονται στις καρέκλες. Κάθονται στις καρέκλες και τίποτα δεν κάνουν. Ντροπή τους. Τίποτα άλλο. Ντροπή τους. Οι δρόμοι θυμίζουν βομβαρδισμένο τοπίο, το ίδιο και οι επιχειρήσεις αλλά και τα σπίτια των κατοίκων. Η κυρία Ευαγγελία έζησε μια ολόκληρη ζωή με τον σύζυγό της σε αυτό το σπίτι. Τώρα δεν υπάρχει τίποτα, με δάκρυα στα μάτια και μην μπορώντας να κρατήσει τη συγκίνησή της, μας λέει τον πόνο της. Για τίποτα δεν είμαστε. Αν πια δεν είναι καλύτερο. 50 χρόνια ζωή. 50 χρόνια τα φτιάξαμε αυτά. Και δεν έμεινε τίποτα τώρα, έτσι. Τίποτα, τα τίποτα. Βάλω τώρα στον δρόμο. Τίποτα. Όλα, ναι. Ούτε κρεβάτι να κοιμηθούν δεν έχουν. Ναι. Κανέναν δεν αφήνει ασυγκίνητο το βίντεο όπου ένα μωρό λίγων ετών απεγκλωβίζεται από το πλημμυρισμένο σπίτι του και καταλήγει στην αγκαλιά της μητέρας του. Στη Γιάννουλη ο δρόμος καθάρισε από τα νερά, προκειμένου όμως να ελεγχθεί αν είναι κατάλληλος ώστε να αρθεί η απαγόρευση της κυκλοφορίας, επιτράπηκε η κυκλοφορία μόνο στα αστικά λεωφορεία για να εξυπηρετηθούν οι πολίτες. Κάποιοι μάλιστα έφταναν στο σημείο που υπήρχε η απαγόρευση και συνέχιζαν στο απέναντι σημείο της πόλης με τα πόδια. Εγώ έφυγα από εκεί και πήγα για υποκάθαρση και με έφεραν, με παρατήσαν εκεί στον κόμβο. Και δεν βλέπω αυτοκίνητο και αναγκάζομαι να πάω με τα πόδια τώρα. Οι κάτοικοι των εργατικών κατοικιών της Γιάννουλης μπόρεσαν σήμερα για πρώτη φορά να φτάσουν στα σπίτια τους και να δουν τις καταστροφές. Το Τύρναβο έρχομαι. Το αφήσαμε το αυτοκίνητό μας λίγο πιο κάτω και ήρθαμε εδώ πέρα με τα πόδια. Πάμε να συμμαζέψουμε τα σημάζευτα. Εδώ σε αγαπητές μένετε. Ναι, ναι. Έχετε μπει καθόλου μέσα, είδατε τι γίνεται? Όχι, όχι, δεν έχω μπει. Μόλις ακούσατε ότι άνοιξε ο δρόμος, ότι να... έχουμε πρόσβαση, ναι, μπορούμε να έρθουμε. Στη Λάρισα βρέθηκε και η Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών Χριστίνα Αλεξοπούλου, η οποία είχε συνάντηση με τους προέδρους των αστικών και υπεραστικών λεωφορείων των τεσσάρων Θεσσαλικών πόλεων. Η Υφυπουργός δεσμεύθηκε ότι θα υπάρξει κρατική αρρωγή αφού πρώτα γίνει λεπτομερής καταγραφή των ζημιών. Όλος ο κρατικός μηχανισμός από την πρώτη στιγμή, με εντολή ξαναλέω του Πρωθυπουργού, βρίσκεται σε αυτές τις περιοχές που η βιβλική καταστροφή δεν είχε και προηγούμενο αυτό το φαινόμενο. Βλέπετε ότι η κρατική αρρωγή έχει ήδη ξεκινήσει, τα αντιπλημμυρικά έργα θα τα αναλάβει το ίδιο το Υπουργείο, το είδατε με την νομοθετική ρύθμιση που έχει ήδη αναφέρει και ο Υπουργός ο κύριος Σταϊκούρας, τόσο ο σχεδιασμός, όσο η ανάθεση αλλά και η εκτέλεση των έργων θα επιληφθούμε να γίνει όσο πιο άμεσα γρήγορα, για να επιστρέψουμε και πάλι ξαναλέω στην κανονικότητα. Ο πρόεδρος των αστικών της Λάρισας, Μιχάλης Σακελαρίου, ανακοίνωσε μάλιστα ότι πλέον λειτουργούν κανονικά όλες οι γραμμές του αστικού στη Λάρισα. Στο μεταξύ, εξοργισμένοι είναι οι κάτοικοι της Νέας Μύρνης μετά την είδηση ότι βρίσκεται εκτός λειτουργίας ο βιολογικός καθαρισμός του Δήμου Λαρισαίων. Σύμφωνα με τον αντιπρόεδρο της ΔΕΙΑΛ Δημήτρη Μαβίδη, τα λύματα από τον βιολογικό καθαρισμό καταλήγουν στον ποινιό και όχι στη συνοικία, αφού οι αντλίες για την διοχέτευση των λυμάτων λειτουργούν κανονικά, σε αντίθεση όμως με το σύστημα επεξεργασίας. Σε εχμές της περιφέρειας Θεσσαλίας ότι ο Δήμαρχος Λαρισαίων δεν ενημέρωσε για το συμβάν τις αρμόδιες υπηρεσίες και τους πολίτες, ο κύριος Καλογιάννης υποστήριξε ότι σε αυτές τις κρίσιμες για την πόλη ημέρες ο Δήμος ήταν μόνος του χωρίς βοήθεια. Για το θέμα αναμένονται νέες δηλώσεις στη διάρκεια της ημέρας από τον Δήμαρχο Λαρισαίων Απόστολο Καλογιάννη. Και σαν να μην έφτανε ο πόνος και η ταλαιπωρία του κόσμου, επιτίδη πλησιάζουν τους πλημμυροπαθείς και προσπαθούν να τους εξαπατήσουν, προφασιζόμενοι τους εργαζόμενους σε κρατικές υπηρεσίες που κάνουν καταγραφή ζημιών. Να κάνω μια έκκληση στους συμπολίτες μας με την ευκαιρία να μην πιστεύουν κανέναν και να δίνουν προσωπικά στοιχεία όπως κωδικούς
IBAN και τα λοιπά, λέγοντας κάποιοι ότι είναι από κάποιο κρατικό φορέα και ότι θα δώσουν αποζημιώσεις. Ο τρόπος που θα δοθούν οι αποζημιώσεις είναι συγκεκριμένος και όχι με τηλέφωνα στον αέρα και με κουβέντες, ίσα ίσα για να βρουν κάποιους ευκολόπιστους και να κάνουν τη δουλειά τους. Η ταλαιπωρία όλων των ανθρώπων που έχουν υποστεί ζημιές είναι απίστευτη. Περιστατικά τέτοιου είδους θα πρέπει να καταγγέλλονται αμέσως.